σας. Σας είναι αδύνατο να βάλετε στην άκρη την κομματική σας ταυτότητα και να γίνετε ένας οπαδός της ΣΥΡΑΣ 13. Κύριε Καλαμάνη, αντίθετα, εγώ είμαι φόλα βάζελος και βαζελικότερος του βαζελαίος. Απλώς δεν έχετε αντιληφθεί τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στο Βοτανικό. Εμείς θέλουμε ένα οικολογικό γήπεδο με ξύλινες εξέδρες, ξύλινα γκολπόστ και χώμα για να μην χαλάμε νερό στο πότισμα του χορταριού. Θα επανέλθουμε στην εποχή της αθότητας του ποδοσφαίρου. Τότε που ποδοσφαιριστές έπαιζαν για μια πορτοκαλάδα. Είμαστε ρομαντικοί. Κύριε Τσίπρα, ένα τέτοιο γήπεδο με τόσα ξύλα θα είναι η χαρά του πυρομανή. Θα μας το καίνε κάθε εβδομάδα. Αφήστε που με την κρίση που υπάρχει, οι φύλαθλοι θα παίρνουν τα ξύλα για να καίνε στις τόμπες τους. Η δικιά μου ιδέα είναι να φτιάξουμε ένα τεράστιο, ένα γιγαντιαίο εμπορικό κέντρο. Ναι. Και εκεί μέσα, κάπου στο ισόγειο, σε μια γωνίτσα, δίπλα στο Ζάρα, να φτιάξουμε και το γήπεδο. Ωραίο σχέδιο. Το ένα τέρμα θα είναι στην είσοδο του Κοτσόβολου και το άλλο στα μικρογεύματα Γρηγόρη. Με ένα μπάρο, δύο τριγώνια, κύριε Τσίπρα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε το πρώτο εμπορικό κέντρο με γήπεδο μέσα ή ένα γήπεδο με εμπορικό κέντρο. Εντάξει. Έχουν αλλάξει οι εποχές και δεν το έχετε σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Κλαμάνη. Παρόλο το ότι θέλετε να δείχνετε προοδευτικό. Είμαι προοδευτικός. Φανταστείτε ένα διάφορο αγώνα και τους φιλάδους να μην ξέρουν τι να κάνουν στις εξέδρες. Εδώ θα βρουν κάτι να κάνουν. Τι θα κάνουν. Θα σηκωθούν από τις θέσεις τους, θα πάνε στα μαγαζιά, θα ψωνίζουν και από εκεί θα ρίχνουν και μια ματιά στην εξέλιξη του αγώνα. Ωραία, δίκιο έχετε, κύριε Κλαμάνη. Ομολογώ πως δεν είχα σκεφτεί αυτή τη διάσταση που εσείς όμως μια θέση και για τους κορμοράνους. Δεν πρέπει να μιμηθούμε τον Ολυμπιακό που έφτιαξε το Καρισκάκι και έδιωξε όλους τους γλάρους από την περιοχή με αποτέλεσμα να ανατραπεί η οικολογική ισορροπία που υπήρχε στο Πασαλιμάνι και στην Καστέλα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Επιτέλους, αρχίζουμε και βρίσκουμε ένα κοινό σημείο. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι με την άποψή σας πως ο Ολυμπιακός δεν κατέστρεψε μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και τους γλάρους. Ήταν ένα ποδοσφαιρικό και οικολογικό έγκλημα. Δημαρχία, δεν είναι αυτά τα μόνα δεινά που έχουν προκαλέσει οι Ολυμπιακοί στον τόπο. Στενάζουμε κάτω από την πότα τους 13 χρόνια τώρα. Μα να διαμαρτυρείτε ο Κόκαλης για τη διαιτησία. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Αλέξη, Κλαμάνη. Αλέξη, παιδί μου, το θέμα ουσιαστικά δεν είναι που θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αλλά το θέμα είναι πώς θα κλείσουμε το κούστη τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία. Δήμαρχε, συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σου και θα προσθέτετε μια ιστορική φράση της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Γίνεται ο θρύλος και ο Πειραιάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Γι' αυτό, σύντροφε Αλέξη, δεν θα πρέπει να μείνουμε στις μικρολεπτομέρειες και τις διαφορές που έχουμε για το γήπεδο στο Βοτανικό. Με καλή θέληση θα λυθούν όλα. Ο βασικός μας στόχος είναι να γκρεμίσουμε το Καραϊσκάκι. Πάμε μαζί λοιπόν. Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός. Μπράβο, ρε Δήμαρχε.